προσωρινά νερό τέλος από το φράγμα φανερωμένης. Η στρόφιγγα κλείνει και για τις ξηρικές περιοχές, αφού η Εποπτική Επιτροπή Λειτουργίας Διαχείρισης του Φράγματος αποφάσισε πλήρες λουκέτο. Σήμερα ζητήθηκε η συνδρομή της περιφέρειας στο τεχνικό σκέλος, προκειμένου να υποδείξει σε άμεσο χρόνο τα σημεία που πρέπει να ασφαλιστούν οριστικά. Της Επιτροπής είναι να κλείσει παντελώς το φράγμα, ούτως ώστε να υπάρχει αυτός ο μοχλός πίεσης και αμέσως μετά να ανοίξουμε μόνο τα μπούστερ για να ποτίζονται οι ξηρικοί. Οι ξηρικοί όμως οι οποίοι δεν μπορούν να αρδευτούν από κάποια άλλη περιοχή, από τα ΤΟΕΒΑ, ας πούμε, ή από γεωτρήσεις. Αυτή την απόφαση ήρθαμε να την κοινοποιήσουμε στον κύριο Περιφερειάρχη, ούτως ώστε να μας δώσει τη βοήθεια που χρειάζεται, ούτως ώστε να προχωρήσουμε, διότι ήδη έχει φανεί ο πύργος απορροής, οπότε δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είμαστε στα όρια και για την ασφάλεια του φράγματος, αλλά και πολύ περισσότερο για τους υδρολήπτες. Αν υπάρχει λίγο νερό, μένει αποκλειστικά για τα ξηρικά. Έχει δοθεί επέκταση στα ξηρικά, αλλά τα ξηρικά είναι ένα κομμάτι τα οποία φανερωμένη σκούρουβλα γαλιά, τα οποία τα έχει δώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο αντισταθμικά, τα οποία δεν υπάρχει τρόπος άδρευσης πέρα από το φράγμα. Και οφείλουμε να τα συνεχίσουμε να τα στηρίζουμε. Δεν γίνεται. Με τη στάθμη του φράγματος να βρίσκεται εδώ και καιρό κάτω από τα επίπεδα ασφαλείας, η υπόθεση των παράνομων επισυνδέσεων και της απώλειας νερού έδωσε τη χαριστική βολή. Η Επιτροπή, ο Δήμος Φεστού και σύσσωμος ο αγροτικός κόσμος της Μεσαράς εστιάζουν στο επίμαχο ζήτημα της τεχνικής διερεύνησης του τι έχει συμβεί και χάθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού από το φράγμα με αποτέλεσμα να στεγνώσει από νερό. Η υπόθεση, όπως είπε ο Νίκος Καργάκης, μπαίνει και πρακτικά στο μικροσκόπιο. Η Επιτροπή ζήτησε τη βοήθεια της υπηρεσίας τεχνικών έργων προκειμένου να είναι παρόν, ώστε να δούνε τον αγωγό ότι δεν είναι σωστό να κλείσει άμεσα, να κλείσει και να ασφραγιστεί άμεσα, ώστε να γίνεται μια σωστή διαχείριση του νερού και από τη διεύθυνση υδάτων, βλέποντας τη στάθμη του νερού, αλλά μετρώντας τα ρολόγια τα οποία φέρνουν προς τα 3 ΤΟΕΒ, το νερό που φεύγει από το φράγμα να είναι ανάλογο με τα ρολόγια και αυτό που φεύγει από τα φράγματα, μην έχουμε διαρροές νερού. Οι παράνομες επισυνδέσεις που αποκάλυψε η πλευρά του Δήμου Φεστού είχαν εντοπιστεί στην περιοχή των Βόρων, στη ζώνη ευθύνης του ΤΟΕΒ την Μπακίου. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Δήμαρχος Φεστού στράφηκε κατά του ΤΟΕΒ την Μπακίου, κατά τη μήνυση που υπέβαλε, στρεφόμενος παράλληλα και κατά παντός υπευθύνου. Εγώ θεωρώ ότι ξέραν πολύ, γνώριζαν πολύ για την κατάσταση αυτή, απλώς θεωρώ ότι επειδή βόλευε πάρα πολλούς να εθελοτυφλούν, γιατί πολλοίς κόσμος ο οποίος καλλιεργεί και παράγει βολεύονταν από όλο αυτό, ήταν δηλαδή όμοιροι, μπορώ να πω, αυτής της κατάστασης, γνωρίζοντας όπως συνέβη τώρα ότι με αυτόν τον τρόπο θα ζοριστούν και οι ίδιοι. Μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, αν τυχόν δεν γίνουν παρεμβάσεις αυτές που πρέπει να γίνουν, θα σταματήσουμε να κατοικούμε, γιατί δεν μπορούμε να παράγουμε, γιατί δεν θα μπορούμε να δώσουμε νερό στους τουρίστες.